Καλή σας ημέρα, κυρία Κυρία Χαραλαμπίδου. Μουζή, καλημέρα κύριε Καλημέρα Σεκιάρη. Σας. Τι Καλημέρα κάνετε? Σας. Καλά εσείς? Ξεκουραστήκατε καθόλου? Γιατί χθες σας είδαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ με τη... Μέχρι στις 12 περίπου. 12 παρά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου βλέπουμε τρέχει, γιατί ήταν στα περίπτερα, γύρισε αρκετά, έτσι, μαζί που ήσασταν. Κάναμε μέχρι τις 8.30 ώρα περίπου, επισκεφτήκαμε αρκετούς χώρους από εκθεσιακούς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βέβαια, οι χώροι που επισκεφτήκαμε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι τα περίπτερα των επιχειρήσεων, των δημοσίων επιχειρήσεων που οδεύουν πλέον προς ιδιωτικοποίηση μετά και την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου. Mm-hmm. Δηλαδή, επισκεφτήκαμε το περίπτερο της ΕΙΑΦ, του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης, το περίπτερο της Εγνατίας Οδού. Είδαμε το περίπτερο του Συνδέσμου Παραπληγικών Βόρειας Ελλάδας, μιλήσαμε με το Διοικητικό Συμβούλιο, τον πρόεδρο, τον κύριο Κουστίδη, αλλά και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Να σας διακόψω λίγο, κυρία Χαραλαμπίδου, και η ΕΑΘ είναι μέσα στη συμφωνία, περιλαμβάνεται? Είναι βεβαίως. Ένα ποσοστό μικρό, που δεν είναι όμως το πλειοψηφικό, έτσι, δηλαδή διαφέρει, θέλω να πω, το νερό, δεν είναι στην ίδια λογική με το λιμάνι και τα αεροδρόμια. Είναι στην ίδια λογική, κύριε Πεκλάρη, όλα. Πουλάμε τα πάντα. Για να δώσουμε τα χρήματα σε ένα δημόσιο χρέος το οποίο έχει χαρακτηριστεί και από εμάς αλλά παλιότερα και από το ΣΥΡΙΖΑ ως ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Κυρία Χαραλαμπίδου, στην προγραμματική διακήρυξη της Λαϊκής Ενότητας υπάρχουν άκρως φιλόδοξες προτάσεις όπως η ακύρωση των μνημονίων, το τέλος στην πολιτική λιτότητα, αύξηση μισθών, συντάξεων, τέλος στη φορολογία, τέλος στις ιδιωτικοποίησεις και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο εξόδου από την Ευρωζώνη. Ξέρετε, ο κόσμος τη λέει, ακούγονται πολύ καλά για να είναι αληθινά και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Χαραλαμπίδου, με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και σε ποιο χρονοδιάγραμμα? Είναι εφικτό κάτι τέτοιο που όλοι θα το θέλαμε, έτσι? Δεν ξέρω αν θα το θέλαμε όλοι. Τελικά αποδείχθηκε ότι μάλλον δεν θέλαμε όλοι αυτά τα οποία λέγαμε και αναφέρομαι ότι αρκετά από τα σημεία στα οποία εμείς επιμένουμε ήταν προγραμματικές θέσεις και όχι μόνο προεκλογικές θέσεις αλλά και προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης με κύριο κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Με την έννοια αυτή εμείς επιμένουμε σταθερά σε όσα είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά. Ανοίγουμε βέβαια την βεντάλια μας και τις διεκδικήσεις μας και σε μια σειρά άλλα ζητήματα. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα που καταθέτουμε μπορούμε να το υλοποιήσουμε, κάνοντας βέβαια πρώτα και κύρια προσπάθεια μέσα στην Ευρωζώνη. Ωστόσο όμως, επειδή έχουμε αντιληφθεί όλοι και όλες και όλοι οι Έλληνες πολίτες και οι Ελληνίδες ότι μέσα στην Ευρωζώνη τα πλαίσια είναι ασφιχτικά και παντελώς άδικα, προτείνουμε την δυνατότητα εξέτασης εξόδου από την Ευρωζώνη και άσκησης εθνικής νομισματικής πολιτικής. Παράλληλα με την κατάθεση ενός προγράμματος για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, της οικονομίας και της κοινωνίας. Ναι, εδώ όμως υπάρχει το εξής. Εξοδεύτηκε πολύ μελάνη για να εμφανιστεί αυτή η λύση δηλαδή της εξόδου από την Ευρωζώνη ως ανέφικτη που τελικά θα οδηγήσει στην απομόνωση της χώρας. Δώστε μας λίγο την εικόνα. Αν υποθέσουμε ότι υλοποιείται αυτό το πρόγραμμα, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δηλαδή, τι λέμε, φεύγουμε από την Ευρωζώνη και κάνουμε τι? Και τι συνέπειες θα έχει αυτό? Εμείς λέμε ότι θα παλέψουμε το πρόγραμμά μας στα πλαίσια τα οποία υπάρχουν και εξετάζουμε πολύ σοβαρά την δυνατότητα και την πιθανότητα εξόδου από την Ευρωζώνη, γιατί νομίζω ότι έγινε πλήρως κατανοητό σε όλους και σε όλες σήμερα ότι η παραμονή στην Ευρωζώνη και η παραμονή στο ευρώ συνοδεύεται από την υλοποίηση ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών και την υλοποίηση μνημονίων. Δεν θα σταματήσουμε και το λέμε με πολύ σιγουριά στο τρίτο μνημόνιο. Θα ακολουθήσει και τέταρτο και πέμπτο μνημόνιο και εκτιμάμε ότι η χώρα μας και ο λαός αυτής της χώρας δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει με την μέγενη των μνημονίων.
Είδαμε τα αποτελέσματα του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου. Τα αποτελέσματα του τρίτου μνημονίου έχουν αρχίσει να φαίνονται και βέβαια παραθετικά να πω ότι και οι εξπρές εκλογές που κήρυξε ο κύριος Τσίπρας μπορεί να καθυστερούν τα αποτελέσματα, φαίνονται τα αποτελέσματα του τρίτου μνημονίου, ωστόσο όμως Οκτώβριος και ο Νοέμβριος είναι πολύ κοντά και θα δούμε όλοι και όλες τα αποτελέσματα του τρίτου μνημονίου. Εξαρτάται τι κυβέρνηση θα έχουμε βέβαια κιόλας μετά τις εκλογές, κύριε Χαραλαμπίδου, αν μου επιτρέπετε να πάμε. Κοιτάξτε λίγο, για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτή τη στιγμή. Όποια κυβέρνηση. Με εξαίρεση τη Λαϊκή Ενότητα που καταθέτει, μπορεί να είναι σκληρό, να είναι βαρύ, να φαίνεται λίγο περίεργο, που καταθέτει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και μια συγκεκριμένη πρόταση για την έξοδο από την Ευρωζώνη για να σωθεί η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία, τα υπόλοιπα κόμματα ερίζουν για την πατρότητα του τρίτου μνημονίου και αυτό για το οποίο διασταυρώνουν τα ξύφη τους είναι ποιος καλύτερα θα υλοποιήσει το πρώτο και το δεύτερο, αλλά κυρίως το τρίτο μνημόνιο. Περί αυτού πρόκειται η όλη πολιτική και της Νέας Δημοκρατίας, για να μιλήσουμε για τους μονομάχους, για αυτούς που εμφανίζονται ως μονομάχοι της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι ο καθένας από τη δικιά του μεριά λέει το πώς καλύτερα θα εφαρμόσει το τρίτο μνημόνιο. Ήθελα αν είχα τη δυνατότητα χθες στη συνέντευξη τύπου να το κάνω, να το ρωτήσω και στον κύριο Λαφαζάνη, αλλά δεν μπορούσα να κάνω δεύτερη ερώτηση. Να το ρωτήσω σε εσάς. Κάνατε την πρώτη ερώτηση. Ναι, για την ΕΡΤΡΙΑ. Ναι, κάνατε την πρώτη ερώτηση και νομίζω ότι ήταν πολύ τιμητικό αυτό. Ναι, βέβαια. Είναι. Για τους εργαζόμενους που έδωσαν αγώνα είναι τιμητικό. Το αναγνωρίζουμε και βέβαια αυτό ισχύει και δεν ξεχνά κανείς το ότι έχει προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Ήθελα να το ρωτήσω λοιπόν στον κύριο Λαφαζάνη, αλλά ας το ρωτήσω σε εσάς. Για τη Λαϊκή Ενότητα και για εσάς είναι το ίδιο το βράδυ της 20 Σεπτεμβρίου να βγει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, να βγει πρώτο κόμμα αυτό που λέγατε, που έλεγε χθες ο κύριος Λαφαζάνης, η εναπομείναντες ο ΣΥΡΙΖΑ, κάπως έτσι, πώς το ανέφερε. Είναι το ίδιο δηλαδή να βγει πρώτος ο κύριος Μημαράκης και ο κύριος Τσίπρας? Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι ποιος από τους δύο θα βγει πρώτος και αν είναι οι ίδιοι. Σαφώς δεν είναι οι ίδιοι. Ούτε ο κύριος Μημαράκης, ούτε ο κύριος Τσίπρας έχουν την ίδια αφετηρία και έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το κρίσιμο ερώτημα όμως, κύριε Πεκλάρη, είναι εάν το βράδυ της 20 Σεπτεμβρίου θα ενισχυθεί η αντιμνημονιακή κατεύθυνση της χώρας. Από εκεί και μετά, εμένα πολύ λίγο με απασχολεί και το λέω πολύ ειλικρινά, όσο και αν αυτό μπορεί να πληγώνει και να πληγώνει πρώτα και κύρια εμένα, ποιος από τους δύο θα εφαρμόσει το τρίτο μνημόνιο. Το πρόβλημα είναι για μένα και για τους πολίτες αυτής της χώρας να μην δοθεί η δυνατότητα να εφαρμοστεί και να υλοποιηθεί το τρίτο μνημόνιο. Κυρία Χαραλαμπίδου, σε αυτό που λέτε, εσείς προτίθεστε να ενισχύσετε την αντιμνημονιακή κατεύθυνση της χώρας? Τι εννοώ, δηλαδή στο ενδεχόμενο κυριαρχίας, ας το πω έτσι, στο ενδεχόμενο που προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ και κληθεί να κάνει κυβέρνηση, θα τον στηρίξετε ούτως ώστε με το πρόγραμμά σας να τον φέρετε λίγο σε πιο αντιμνημονιακά μέτρα? Με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο έχουμε τοποθετηθεί από την αρχή και έχουμε πει ότι εμείς σαν Λαϊκή Ενότητα, κόμματα τα οποία έφεραν μνημόνια, συνυπέγραψαν μνημόνια, δεν μπορούμε και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τα υποστηρίξουμε για να υλοποιήσουν τις επιπτώσεις των μνημονίων. Οπότε διεκδικείτε. Θεωρώ όμως, κύριε Πεκλάρη, ότι το μνημονιακό μπλοκ στο οποίο εντάχθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς και το λέω με πολύ μεγάλη θλίψη αυτό, έχει δυνατότητες συνεργασίας και νομίζω ότι αυτό φαίνεται. Ήδη ο κύριος Τσίπρας έχει κλείσει το μάτι του και έχει πει ευθαρσώς ότι θα συνεργαστεί με το Ποτάμι και με το ΠΑΣΟΚ. Έχει στείλει το μήνυμα. Και δεν νομίζω ότι και ο ίδιος ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να ξαναβάλει στο προσκήνιο
εκείνους και εκείνες που είπαν όχι με ευθύ και κατηγορηματικό τρόπο στα προαπαιτούμενα και στο τρίτο μνημόνιο. Με το διαζύγιο φαίνεται να είναι οριστικό. Αλλά το ζήτημα για την λαϊκή ενότητα και ανάλογα βέβαια και με τα ποσοστά που θα συγκεντρώσει, δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος σας, είναι και κάποιες μορφές ενδεχομένως είτε στην αντιπολίτευση είτε σε όποιο άλλο ρόλο θα έχει συνεργασίας. Αλλά βλέπουμε ότι με τα μνημονιακά, όπως τα χαρακτηρίζεται κόμματα, αυτά που έχουν δεχτεί και έχουν υπογράψει και έχουν ψηφίσει μνημόνια, δεν συνεργάζεται. Με το ΚΚΕ δεν θέλει το ΚΚΕ. Είσαστε μόνοι σας δηλαδή στο πολιτικό σκηνικό. Πολλές φορές αυτός που είναι μόνος κατορθώνει να συγκεντρώσει γύρω του μεγάλες ομάδες πολιτών και συλλογικότητες κοινωνικές και πολιτικές και να χαράξει ένα δικό του δρόμο, ο οποίος μετά από μια πορεία μπορεί να τον φέρει στην πρωτοπορία. Με αυτή την έννοια θέλω να θυμίσω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 5 χρόνια με την εφαρμογή του μνημονίου ήταν μόνος του. Κοιτάξτε όμως, κατάφερε με την πάλη των εργαζόμενων και με την πίστη των στελεχών και των ανθρώπων που προέρχονταν από την αριστερά και όχι μόνο, που ήταν πιστοί και παρέμειναν πιστοί στον αντιμνημονιακό αγώνα, να έρθει και να καταλάβει την κυβέρνηση. Κυρία Χαραλαμπίδου, να ρωτήσουμε κάτι τελευταίο. Θέλω να αναφερθώ λίγο σε αυτό το προεκλογικό σποτάκι της Λαϊκής Ενότητας με το νομισματοκοπείο, το οποίο είναι πολύ έξυπνο και με χιούμορ. Βλέπω στο διαδίκτυο ότι βγήκε κι άλλο με τον κύριο Λαπαβίτσα. Δεν ξέρω, είναι ισχύει αυτό? Πάντως μπαίνεται σε, είναι ναι. Μια... Αυτό το σποτάκι καταλήγει: έχουμε αντιμνημονιακή λύση, μάθετε την. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω σε συνέχεια αυτού που λέγατε, ο κόσμος έχει διάθεση να μάθει ή είναι απειβδισμένος με όλα αυτά τέλος πάντων που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, με τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν? Ωραία. Χαίρομαι για την ερώτησή σας. Πρέπει να σας πω ότι επειδή όπως το γνωρίζετε, γιατί γνωριζόμαστε αρκετά καλά στην πόλη και γνωριστήκαμε και πολύ καλά και στους αγώνες που δώσαμε για το ενάντια στο μαύρο της ΕΦΡΙΑ και τον ΕΡΑ, θέλω να σας πω ότι επειδή το γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαι όλη τη μέρα στους δρόμους, αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι ο κόσμος και η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ έχει θυμό και αγανάκτηση. Έχουν διαψευστεί οι ελπίδες του και κοιτάζει τους πάντες με μεγάλη επιφύλαξη. Ανεξάρτητα από το τι θα καταλήξει να κάνει το βράδυ, την ημέρα των εκλογών, ο κόσμος έχει κουραστεί και έχει θυμώσει πάρα πολύ. Αυτό το οποίο εμείς λέμε σαν Λαϊκή Ενότητα σε αυτόν τον κόσμο είναι τον θυμό του να τον κάνει ενεργητική στήριξη στη Λαϊκή Ενότητα, γιατί τα μέλη και τα στελέχη της Λαϊκής Ενότητας στάθηκαν με συνέπεια σε αυτά για τα οποία ψηφίστηκαν και δεν θα τους προδώσουν. Κυρία Χαραλαμπίδου, καλή επιτυχία και συλλογικά και προσωπικά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.